Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε στο γυροστοίχημα από τον Gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και σήμερα θα ασχοληθούμε με τις αναμετρήσεις που ολοκληρώνουν την αγωνιστική δράση στον 3ο και 4ο όμιλο του Euro 2016. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις μεταξύ Βορείου Ιρλανδίας και Γερμανίας στις 7 και Ουκρανίας Πολωνίας την ίδια ώρα. Ενώ στις 10 έχουμε το Ισπανία, Κροατία και Τσεχία, Τουρκία. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Στο Parc des Princes του Παρισιού, η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Πάμε στην πρώτη κατασκευή μας κάρτα να δούμε τις βασικές αγορές που αφορούν την αναμέτρηση. Η νίκη της Βόρειας Ιρλανδίας παίζεται στο 10,5, η ισοπαλία στο 5 και η νίκη της Γερμανίας στο 1,17. Το under τιμάται στο 1,70, ενώ το over στο 1,80. Η Γερμανία μέχρι στιγμής δεν έχει πείσει καθόλου με τις εμφανίσεις της. Ωστόσο, υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Ένα πρόβλημα για την ίδια είναι ότι αγωνίζεται χωρίς κλασικό center for και αυτό της δημιουργεί θέμα στο σκοράρισμα. Πάντως, στην προκειμένη περίπτωση, τόσο η Γερμανία όσο και η μαχητική Βόρειος Ιρλανδία βολεύονται με ισοπαλία, η οποία θα τους οδηγήσει στα νοκάουτ της διοργάνωσης. Πάντως, δεν περιμένουμε από τα πάντσερ να χαριστούν, καθώς όπως όλα τα φαβορί και εκείνοι θέλουν να βγουν πρώτοι στον όμιλο. Θα ποντάρουμε στα λίγα γκολ στην εν λόγω αναμέτρηση και συγκεκριμένα στο under 2,5, το οποίο τιμάται στο 1,70. Σειρά για την αναμέτρηση της Ουκρανίας με την Πολωνία, των δύο χωρών που συνδιοργάνωσαν το Euro του 2012. Η νίκη των Ουκρανών παίζεται στο 3,90, η ισοπαλία στο 3,10, ενώ η νίκη της Πολωνίας σε τιμές φαβορή στο 1,80. Το under βρίσκεται στο 1,40, ενώ το over στο 2,30. Οι Ουκρανοί αποτελούν μία από τις δυσάρεστες εκπλήξεις του τουρνουά. Έγιναν η πρώτη ομάδα που αποκλείστηκε από τη συνέχεια από την δεύτερη αγωνιστική και πλέον εν όψη του φινάλε δεν έχουν να κυνηγήσουν τίποτα. Η Πολωνία έχει δείξει σαφώς καλύτερα δείγματα γραφής. Έχει πραγματοποιήσει τεράστια βήματα πρώτα από την τελευταία διοργάνωση. Ενώ σήμερα με νίκη ή και ισοπαλία ή ακόμα και με ήττα εξασφαλίζουν την πρόκριση στους 16. Αρκεί να μην κερδίσει η Βόρεια Ιρλανδία τη Γερμανία. Στην αναμέτρηση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών θα ποντάρουμε ανεπιφύλακτα στην Πολωνία, η νίκη της οποίας παίζεται στο 1,80. Στον Μπορντό, η Κροατία τίθεται αντιμέτωπη με την κάτοχο του τροπέου Ισπανία. Ο άσος για τους Κροάτες παίζεται στο 4,40, ισοπαλία στο 2,75, ενώ η νίκη των Ισπανών βρίσκεται στο 1,85. Το under τιμάται στο 1,40, ενώ το over στο υψηλότατο 2,30. Η Κροατία έχασε την ευκαιρία να κλειδώσει την πρόκρισή της στα νοκάουτ της διοργάνωσης από την προηγούμενη αγωνιστική, καθώς απόλεσε προβάδισμα τερμάτων δύο τερμάτων κόντρα στην Τσεχία, δεχόμενη την ισοφάριση στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι. Πλέον χρειάζεται ισοπαλία για να κλειδώσει την παρουσία της στην επόμενη φάση ή ακόμα και ήττα με διαφορά ενός γκολ, ωστόσο πρέπει να σκοράρει για να αισθάνεται σίγουρη. Από την άλλη, η Ισπανία είναι ήδη στους 16, ωστόσο χρειάζεται έναν βαθμό για να κλειδώσει και μαθηματικά την πρωτιά του ομίλου. Ο Ντελμπόσκι αναμένεται να κάνει αλλαγές στο βασικό σχήμα με στόχο να δώσει ανάσες σε παίκτες κλειδιά. Θα ποντάρουμε στους Ισπανούς θεωρώντας ότι το βάθος που έχουν στο ρόστερ είναι αρκετό για να τους οδηγήσει στο 3-3. Ικανοποιητικό το 1,85 στην νίκη τους. Για τον τέταρτο όμιλο έχουμε και το Τουρκία-Τσεχία σε μια σύγκρουση η οποία θα κρίνει την τρίτη θέση του ομίλου. Η νίκη της Τσεχίας παίζεται στο 2,10, η ισοπαλία στο 3,15, ενώ η επικράτηση του Σουρτουγέας στο 2,95. Το under βρίσκεται στο 1,50, ενώ το over στο 2,05. Η Τσεχία στάθηκε τυχερή απέναντι στην Κροατία και πήρε έναν βαθμό τον οποίο δεν δικαιούταν,
βάσει της εμφάνισής της με πέναλτι του Τόμας Νέτσιτ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Πλέον με νίκη εξασφαλίζει την τρίτη θέση και από εκεί πέρα αναμένεται να δει την τελική βαθμολογία των τρίτων για να ελπίζει σε πρόκριση. Από την άλλη, η Τουρκία απογοήτευσε για ακόμα μία φορά, ιτήθηκε εύκολα 3-0 από την Ισπανία, ωστόσο παραμένει και αυτή στο κόλπο της τρίτης θέσης, καθώς με νίκη με 2 γκολ διαφορά, ξεπερνάει την Αλβανία στην βαθμολογία των τρίτων και περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να δει αν θα βρίσκεται στα νοκάουτ της διοργάνωσης. Περιμέναμε ένα μάτς το οποίο θα υπάρχει ρίσκο και από τις δύο ομάδες και θα γίνουν αρκετές φάσεις, βλέποντας το over σε τιμές outsider όπως και η πλειονότητα των παιχνιδιών. Θα το τιμήσουμε και θα ποντάρουμε σε αυτό. Κάπου εδώ τελειώσαμε με τις αναλύσεις μας για τα 4 απόψινα παιχνίδια που έχουν αυλαία στον 3ο και 4ο όμιλο. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να δούμε συνοπτικά τις προτάσεις μας. Απόψε πάμε στοίχημα με το under στην αναμέτρηση της Βορείου Ολλανδίας με τη Γερμανία σε απόδοση 1,70, το διπλό στο Ουκρανία-Πολωνία στο 1,80, το διπλό στο Κροατία-Ισπανία επίσης στο 1,80 και στο Τσεχία-Τουρκία επιλέγουμε τα πολλά τέρματα, το over 2,5 σε απόδοση 2,05. Ακόμα ένα γύρο στοίχημα έφτασε στο τέλος του. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. We'll be right back.